Καλημέρα σας και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηχρήστου για την τιμητική πρόσκληση. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Πέραν του ότι άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα προηγουμένως και θα σας πω και ορισμένες σκέψεις που έκανα πάνω στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η ουσία λοιπόν του θέματος και της παρουσίας μου εδώ είναι ακριβώς να σας δώσω όσο μπορώ ορισμένες πληροφορίες με τις οποίες θα μπορέσετε να απαντήσετε, να αντιμετωπίσετε τις ερωτήσεις των ασθενών σας, οι οποίοι θα έρχονται ρωτώντας θέματα σχετικά με τον, με τον HPV και τις δυνατότητες ανίχνευσης, θεραπείας, πρόληψης κλπ. Επειδή εμείς ως γυναικολόγοι ακούμε τις ερωτήσεις των γυναικών που ρωτούν για τους συντρόφους τους ή τους συζύγους τους, λέμε αυτά που λέμε, αλλά είναι σίγουρο ότι και πολλοί σύντροφοι ή σύζυγοι πάνε από μόνοι τους στον ουρολόγο και ο ουρολόγος είναι ο πρώτος στον οποίο θα απευθυνθούν και του ρωτούν αντίστοιχα πράγματα και θα ήταν καλό να υπάρχουν οι βασικές γνώσεις. Τώρα, πριν να φτάσουμε στις απαντήσεις των ερωτήσεων που πιθανόν θα τεθούν και επειδή δεν γνωρίζω αν έχετε εσείς ορισμένες βασικές πληροφορήσεις σχετικά με το θέμα του ιού, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σύντομη και γρήγορη αναφορά στο θέμα του ιού και στην εξέλιξη των τελευταίων περίπου 30 χρόνων, στο πρώτο 20 λεπτό, και μετά να μας μείνει χρόνος για να συζητήσουμε και να απαντήσουμε πάνω στα διάφορα θέματα. Μου επιτράπει να μοιράσω σε όλους σας από ένα φυλάδιο της ελληνικής HPV εταιρείας, στο οποίο θα δείτε πληροφορίες για το HPV εμβόλιο, το οποίο βέβαια πλέον σας το λέω από τώρα ότι δεν είναι μόνο για γυναίκες, αλλά είναι για γυναίκες και για άντρες και για αγόρια και για κορίτσια κλπ. Και πέραν ορισμένων στοιχείων που αναφέρονται στον τράχυλο της μήτρας, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να ενδιαφέρουν και εσάς. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Ο καθηγητής Χάραλντ Σουρχάουζεν ήταν αυτός ο οποίος στη δεκαετία του 70 είπε για πρώτη φορά ότι πίσω από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πιθανόν να κρύβεται ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Όπως γίνεται συνήθως, άκουσε και τότε τα ειρωνικά σχόλια των συναδέλφων του, τα οποία βέβαια πάντοτε υπάρχουν από τους αγαπητούς κυρίους συναδέλφους. Αλλά μετά από 30 χρόνια ο ίδιος πήρε τον Νόμπελ ιατρικής ακριβώς για αυτή του την ανακάλυψη τότε. Αυτός είναι ο ιός των θυλωμάτων, HPV διεθνώς. Και απλώς σας δείχνω το εξής, ότι η συσχέτιση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου στους πνεύμονες με το κάπνισμα, κάτι το οποίο θεωρείται κοινός τόπος και το ξέρουν οι πάντες, είναι της τάξεως του 10. 10 φορές επάνω είναι ο κίνδυνος μεταξύ καπνιζόντων και μη καπνιζόντων. Ερχόμαστε στον καρκίνο του ύπατος, βλέπετε, είναι 20 με 100 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος σε αυτούς που έχουν υποστεί τη μόλυνση από τον ιό της υπατήτηδος. Σε σχέση, η σχέση μεταξύ HPV και συγκεκριμένα HPV 16 και 18 των τύπων αυτών των πλέον επικίνδυνων με καρκίνο τραχύλου της μήτρας είναι πάνω από 500 φορές. Δηλαδή σήμερα δεν συζητείται το θέμα ότι δεν υπάρχει HPV αρνητικός καρκίνος στον τράχυλο της μήτρας. Αυτός είναι ο ιός και πάλι, αυτός είναι ο ασπιρίνας ενός κερατινοκυτάρου και βλέπετε εδώ τα ιοσωμάτια μέσα στον πυρήνα. Αυτός είναι και πάλι ο ιός. Θα τα περάσω γρήγορα, εάν οτιδήποτε χρειαστεί να συζητήσουμε και έχετε ερωτήσεις, μπορούμε στη συνέχεια να δούμε τις λεπτομέρειες. Αυτό εδώ είναι το γονιδίωμα του ιού. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ είναι ακριβώς μόνο το DNA του ιού. Είναι στρογγυλό όπως το βλέπετε. Ένα κυκλικό DNA. Και αυτές είναι τα διάφορα γονίδια τα οποία εκφράζουν τις διάφορες πρωτεΐνες του ιού. Από αυτές τις πρωτεΐνες, να θυμάστε αυτήν εδώ την πρωτεΐνη, την L1, είναι η πρωτεΐνη η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του καψιδίου του ιού. Το καψίδιο δηλαδή, αυτό το καψίδιο, δημιουργείται κυρίως από την πρωτεΐνη L1 και λιγότερο από την πρωτεΐνη L2. Παράλληλα, σημαντικές πρωτεΐνες είναι οι λεγόμενες ογκοπρωτεΐνες, κυρίως η Ε6 και η Ε7.
Και πάλι το ίδιο, βλέπετε εδώ ακριβώς το καψίδιο, τα πενταμερή όπως λέγονται εδώ που σχηματίζονται της L1 πρωτεΐνης, εδώ είναι και πάλι τα ιωσωμάτια και αυτό που βλέπετε εδώ είναι τα λεγόμενα VLPs, είναι τα virus-like particles. Είναι δηλαδή πανομοιότυπα καψίδια του ιού, τα οποία όμως είναι άδεια, δεν έχουν μέσα DNA. Το αναφέρω αυτό γιατί θα δείτε ότι ουσιαστικά το εμβόλιο βασίζεται στη δημιουργία αυτών των VLPs. Και πάλι ο ιός, δεν θέλω να μπω σε πιο πολλές λεπτομέρειες, απλώς να σας πω ότι αυτές οι πρωτεΐνες είναι οι σημαντικές, η L1 κυρίως και L2 για το καψίδιο και η Ε6, Ε7 για την ογκογενητική του ικανότητα. Τώρα, έχει βρεθεί ότι ο ιός φυσικά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και προσβάλλει πάρα πολλά άτομα, κυρίως στη νεαρά ηλικία όταν αρχίζει η σεξουαλική δραστηριότητα. Και μάλιστα βλέπετε εδώ σε μία μελέτη ότι μέσα σε ένα διάστημα μικρό, έτσι, σε μήνες δηλαδή, είναι γύρω στους 60 μήνες, κοιτάξτε πόσο γρήγορα θετικοποιήθηκαν μία ομάδα νεαρών κοριτσιών που άρχισαν τις σεξουαλικές τους επαφές. Άρα, πολλοίς κόσμος γίνεται φορέας του HPV και όταν γίνονται οι κοπέλες, γίνονται φυσικά και οι άνδρες και τα αγόρια. Μία μελέτη από την Σκανδιναβία κατάφερε και συγκέρασε δεδομένα και από άλλες χώρες και βρέθηκε ότι, όπως βλέπετε εδώ, ότι μεταξύ των φυσικών αδελφών και μεταξύ των αδελφών γυναικών μετά από υιοθεσία υπάρχει διαφορά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι φαίνεται να υπάρχει και κάποια κληρονομική προδιάθεση, γονιδιακή κατά κάποιο τρόπο προδιάθεση, στην υπόθεση του ποιο άτομο θα μολυνθεί πιο πολύ και θα αποκτήσει προβλήματα στα όργανα του σώματός του σε σχέση με κάποιο άλλο. Θέλω να πω το εξής δηλαδή, ότι ο ιός μολύνει φερρυπίν 3 κοπέλες ή 3 αγόρια. Από αυτά τα 3 αγόρια, τις 3 γυναίκες, τα 2 δεν θα πάθουν τίποτα απολύτως και το ένα θα πάθει. Γιατί αυτό το ένα θα πάθει? Υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες και ενδογενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες είναι λίγο πολύ γνωστοί. Το κάπνισμα το οποίο αναφέρεται για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως ισχύει και για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, τουλάχιστον. Είναι λοιπόν ένας εξωγενής επιβαρυντικός παράγον, όπως και η διατροφή και διάφορα φάρμακα κλπ. Οι ενδογενείς παράγοντες μέχρι στιγμής γίνονται μελέτες και μάλιστα και σε δικές μας μελέτες πιστοποιήθηκε αυτό. Φαίνεται να υπάρχουν ορισμένοι πολυμορφισμοί σε ορισμένα γονίδια, στην γλουταθιόν τρανσφεράση, όπως και στο P53 κλπ, που προδιαθέτουν εντός εισαγωγικών στο να μπορέσουν οι ογκοπρωτεΐνες του ιού να δράσουν περισσότερο στα κύτταρα αυτά. Ο επιπολασμός του ιού, όπως είναι λογικό και κατανοητό, όπως βλέπετε, είναι μεγάλος στις νεαρές ηλικίες και όσο περνάει ο καιρός πέφτει με μια μικρή αύξηση γύρω στα 40 με 50. Αυτό το μοντέλο ισχύει για όλο τον κόσμο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Βλέπετε εδώ πέρα από μια μεγάλη μελέτη σε παγκόσμια εμβέλεια, στις διάφορες ηπείρους, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Ευρώπη, Ασία. Στην Ασία δεν υπάρχει το μοντέλο αυτό του second peak, του δεύτερου peak, ενώ στις άλλες περιοχές βλέπετε ότι υπάρχει. Σε μελέτη που κάναμε εμείς στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια περίπου σε 5.000 περιπτώσεις, βλέπετε ότι έχουμε ακριβώς το πανομοιότυπο μοντέλο, στην αρχή μεγαλύτερο επιπολασμό, πτώση και μια μικρή αύξηση στο τέλος. Το ποσοστό των γυναικών σε περίπου 5.000 γυναίκες που ελέγξαμε, το ποσοστό των γυναικών που βρέθηκαν θετικές σε υψηλού κινδύνου τύπους του ιού είναι περίπου 6%. Αυτό είναι σημαντικό και θα το δείτε και αργότερα για να ξέρουμε το πώς μπορεί να γίνει πιο ουσιαστικός και σωστός και αποτελεσματικός ο πληθυσμιακός έλεγχος. Δηλαδή, αν ελέγξουμε 100 γυναίκες, Ελληνίδες, σήμερα, οι 6 θα είναι θετικές και οι 94 θα είναι αρνητικές. Σε όλη την Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι περίπου το ίδιο, είναι 6 με 7%. Παγκοσμίως είναι 10%. Δηλαδή, αν μια δεδομένη στιγμή ελέγξει κανείς το σύνολο του πληθυσμού, θα βρει περίπου αυτά τα νούμερα για
τον επιπολασμό του ιού.